Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Στολτίδη. Καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Πώς είσαστε, καλά? Εσείς? Κύριε Στολτίδη, ποια θα θέση θα πάρει το κόμμα σας στο νομοσχέδιο για το άσυλο, για το μεταναστευτικό, ναι, παύλα προσφυγικό? Κατά βεβαίως, γιατί είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο φουντώνει την καταστολή ενάντια στο προσφυγικό πληθυσμό. Γιατί παίρνουν όλα εκείνα τα μέτρα για να τον χαρακτηρίσουν μαζικά και να αφήσουν πολύ λίγες εξαιρέσεις ως μεταναστευτικό, δηλαδή ως ανθρώπους κατατρεγμένους οι οποίοι δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας και ό,τι προβλέπεται από αυτήν. Βέβαια, καταστολή και στο επίπεδο της κράτησής τους, άσχετα αν είναι οικογένειες, μικρά παιδιά, γυναίκες. Εσείς τι θα πιστεύατε, πώς θα πιστεύετε, το κόμμα σας πώς πιστεύει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα? Κοιτάξτε, γιατί καταρχήν... ότι θέμα έχουμε, έχουμε θέμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε. Πώς πιστεύει το κόμμα σας ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Ποια είναι η θέση σας? Και έχουμε θέμα και είναι και πολύ σοβαρό και θα ενταθεί. Βέβαια, πάντα βάζουμε στο επίκεντρο το αίτιο του προβλήματος. Και αυτό δεν είναι άλλο παρά το γεγονός ότι συμμετέχει και η δική μας χώρα με δικές αποφάσεις των προηγούμενων και των τωρινών κυβερνήσεων να συμμετέχει σε μια πολυεθνική δύναμη η οποία έχει τον επιθετικό αυτό χαρακτήρα ενάντια στους λαούς που τους τσακίζει και δημιουργεί και το προσφυγικό. Για το ΝΑΤΟ εννοείται. Αυτή την περίπτωση. Για το ΝΑΤΟ εννοείται. Για το ΝΑΤΟ, ναι, ναι, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, τις συμμαχίες, γιατί όλα αυτά είναι ρευστά πλέον. Κάποιος συμμετέχει, κάποιος δεν συμμετέχει σύμφωνα με το τι deal έχει κάνει με την κάθε χώρα. Ας πούμε, για παράδειγμα, συμμετέχει με τις φρεγάτες η Νέα Δημοκρατία στο Περσικό Κόλπο, κάτι που δεν κάνει η Γερμανία και η Γαλλία, γιατί έχουν μπίζνα με το Ιράν. Ναι, αυτό όμως, αν δεν συμμετείχαμε, δηλαδή, τι σημαίνει ότι η Τουρκία δεν θα μας έστελνε τους τους πρόσφυγες στη Όχι, χώρα βέβαια, μας. Αυτό είναι ένα κάλεσμα ότι ο λαός μας πρέπει να εντείνει με αποφασιστικότητα την αντίθεσή του στη συμμετοχή της κυβέρνησης και βέβαια να το κάνουν και όλοι οι λαοί. Δεν προκύπτει, ναι, δηλαδή, επί του πρακτέου όμως. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυτό το θέμα που έχουμε τις ροές αυτές. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Τώρα, εφόσον έχει δημιουργηθεί το θέμα με αυτήν την συμμετοχή, το σίγουρο είναι ότι όλοι αυτοί είναι κατατρεγμένοι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν σε αυτή την εξαθλίωση και σε αυτή την κατάσταση του όπου φύγει, φύγει, ακριβώς γιατί γίνονται αυτές οι παρεμβάσεις και δημιουργούν και οικονομικά ζητήματα σε άλλες χώρες, θέματα πολέμου κτλ. Κτλ. Άρα αυτοί τρέχουν να βρουν με μια διέξοδο όπου φύγει, φύγει, για να βρουν, ας πούμε, μια ζωή για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Με αυτή την έννοια όλοι είναι θύματα αυτής της πολιτικής. Άρα πρέπει να εντείνουμε τις διαδικασίες της περίθαλψης τους με όλους τους τρόπους. Η επιτάχυνση είναι να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες. Πώς θα γίνει αυτό? Ένα είναι να αναγνωριστούν σαν πρόσφυγες, να έχουν δηλαδή τη διεθνή προστασία. Άρα θεωρείτε, δηλαδή την οικονομική, άρα θεωρείτε ότι είτε είναι από πόλεμο, είτε είναι από χώρες που έχουν οικονομικά θέματα και εξαθλίωση, και στις δύο περιπτώσεις να τους δεχτούμε. Να αντιμετωπίζουν το ίδιο. Να τους αντιμετωπίζουμε τον ίδιο τρόπο. Αυτή μπορεί είναι η άποψή σας. Κάπου το πρόβλημα, βεβαίως, μπορεί κάπου το πρόβλημα να έχει τελειώσει, ας πούμε, σαν στρατιωτική παρέμβαση, όπως το Αφγανιστάν. Ναι. Παρ' όλα αυτά, είχε μια δεκαετία τσάκισμα του λαού με στρατιωτική παρέμβαση και καθεστώτα τα οποία ουσιαστικά, πώς το λένε, και σε επίπεδο εξαθλίωσης και σε επίπεδο επιβίωσης δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πολλοί κόσμος μαζί. Εντάξει, έτσι, αυτό δεν είναι και τώρα. Και διώκεται και από τα και οι Κούρδοι, ναι, διωκόμενοι είναι, αλλά δεν βλέπω κανένα Κούρδο να έρχεται. Δίνουν τη μάχη στη χώρα για την επιβίωση της περιοχής τους, ας πούμε. Προσέξτε, με αυτή την λογική φτάνουμε σε ένα αδιέξοδο. Άρα, αν λέμε ότι δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να δημιουργήσουν συνθήκες εκεί και να παρέμβουν οι χώρες ή οι σχηματισμοί αυτοί που δεν είναι βέβαια ο προσανατολισμός τους αυτός, για να μην δημιουργούνται τα προβλήματα στις τοπικές χώρες και να αφήσουν τους λαούς να αποφασίσουν για την τύχη τους και να μην τους ακίζουν με στρατιωτικές παρεμβάσεις. Ναι. Άρα τι θα πούμε, δηλαδή ότι ούτως ή άλλως ο κατατρεγμένος, ναι, είτε πεινάει είτε βρίσκεται κάτω από πολεμικό κλειό. Ναι, θα σηκωθεί και να έχουμε τη δυνατότητα εμείς σαν χώρο όλους αυτούς τους χιλιάδες να μπορέσουμε να τους υποδεχτούμε και μέσα σε αυτή την οικονομική κατάσταση που βρισκόμαστε να τους λύσουμε όλα τα θέματα υγειονομικής περίθαλψης, διατροφής, τα πάντα. Μέσα σε δύο, δύο μέρες, κύριε Στολτίδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, είχαμε περίπου 800 ανθρώπους όσον αφορά τις προσφυγικές ροές. Είναι πραγματικά μεγάλος ο αριθμός. Θα έχουμε και παραπάνω. Ναι. Γιατί εντείνονται, η ρευστοποιείται η κατάσταση σε εκείνη την περιοχή και εντείνονται και ακόμα και οι επιθετικές ενέργειες και προς άλλους λαούς. Θα έχουμε και όλα αυτά η Ελλάδα θα τα πάρει. Όχι βέβαια, δεν λέει κανένα τέτοιο ζήτημα. Αυτοί που είναι υπεύθυνοι. Και υπεύθυνοι είναι
όλοι αυτοί οι υπεραλιστικοί οργανισμοί. Άρα, τι να κάνουμε στην πράξη, πέρα το θέμα. Πέρα το ότι ποιοι είναι υπεύθυνοι, έχετε την άποψή σας σεβαστή. Το θέμα είναι τι κάνουμε. Προσέξτε, να διαθέσουν λοιπόν πολύ περισσότερο χρήμα για ανθρώπινες συνθήκες παραμονής, για όσο παραμένουν, να επιταχύνουν τις διαδικασίες για να διοχετευτούν προς τον προορισμό τους, γιατί το 97-98-99% δεν είναι ο προορισμός τους η Ελλάδα. Βέβαια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάστε, όλες οι χώρες οι καπιταλιστικές, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, όλες σχεδόν, είχαν μια διάθεση απορροφητικότητας, βέβαια για τα συμφέροντα των δικών τους επιχειρηματικών ομίλων. Ο ΣΕΒ της Γερμανίας, θυμάστε, που είπε θέλω να απορροφήσω με συγκεκριμένη κοινωνική σύνθεση και χαρακτηριστικά πληθυσμό προσφυγικό για τα εργοστάσια, τα κάτεργα εκεί, για να ρίξουν τους μισθούς των εργαζομένων και τις συλλογικές συμβάσεις της χώρας τους, απορρόφησαν 1,5 εκατομμύριο. Τώρα βέβαια που καλύψανε αυτή την ανάγκη για τροφοδοσία ανθρώπινου δυναμικού για τα εργοστάσια τους, τώρα κλείνουν το κλειό και ουσιαστικά σφίγγουν το κλειό και σου λέει οι πρώτες χώρες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα θα κοιτάξω, αφού δεν έχουν τέτοια πολιτική, πώς το λένε, πιεστική στο να ζητάνε χρήμα, έτσι, από αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα για να καλύψουν τις ανάγκες αυτών των κατατρεγμένων ανθρώπων. Αν δεν ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως υποστηρίζεται και που μας δίνει κάποια χρήματα για αυτή την κατάσταση, τι θα κάναμε? Θα το αντιμετωπίζαμε με δικά μας οικονομικά μέσα? Πρέπει να δώσει ο λαός, αν διαλέξει τώρα, αν θέλετε να βάλετε αυτό το ζήτημα στην λογική του, αν είχε διαλέξει ο δικός μας λαός το δικό του δρόμο ανάπτυξης και χωρίς τη συμμετοχή του στους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς, με τα 4 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ, με τα τόσα δισεκατομμύρια κάθε χρόνο εισφορά και συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χάρεσε ένα δρόμο ανάπτυξης με φιλία των λαών, των γειτόνων, και βέβαια θα μπορούσε να απορροφήσει και να αντιμετωπίσει με τη συνδρομή του λαϊκού παράγοντα συνολικά και τέτοια προβλήματα. Δεν ξέρουμε τώρα κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούσε να γίνει σε εκείνη την περίπτωση, αλλά θα μπορούσε να γίνει πολύ καλύτερα και όχι εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων του δικού μας λαού και βέβαια όλου αυτού του λαού, των προσφυγικών πληθυσμών, οι οποίοι ουσιαστικά καταστέλλονται πλέον, γιατί ακριβώς κανένας δεν θέλει να δώσει χρήμα πλέον για την περίθαλψή τους. Πάντως χρήματα δόθηκαν, κύριε Στολτίδη, και δόθηκαν αρκετά στη χώρα μας, έτσι. Αντιλαμβάνεστε όμως, δεν είναι αρκετά. Συμφωνούμε σε αυτό. Αν ήταν αρκετά αυτά τα χρήματα, δεν θα μιλούσαμε για τόσο μεγάλο προσφυγικό πρόβλημα. Ή μήπως δεν έγινε σωστή διαχείριση σε αυτό το κομμάτι? Εντάξει, όλα αυτά παίζουν μέσα. Ξέρετε ότι κατασπαταλώνται δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων μέσα από τη διαχείριση των δισοδών ΜΚΟ και από διάφορους άλλους μηχανισμούς. Και προφανώς είναι ένα πολύ μικρό το ποσοστό αυτό που διατίθεται στην κυριολεξία για την ανακούφιση αυτών των πληθυσμών που βρίσκονται κάτω από αυτή την εξαθλίωση και τον διωγμό. Η πίεση πρέπει να είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα. Και δεύτερον, να ανοίξουν οι δρόμοι για τον προορισμό του καθενός. Γιατί έχει οικογένειες, έχει φίλους, έχει συγγενείς. Γιατί είναι επανένωσή τους, λέτε. Ναι. Βεβαίως, σε ένα ποσοστό. Εντάξει, ναι. Δεν είναι όλοι έτσι. Ναι. Αλλά τέλος πάντων έχουν ένα προορισμό για να βρουν διέξοδο, για να επιβιώσουν, τέλος πάντων να ζήσουν. Και θεωρούν ότι σε εκείνη τη χώρα προορισμού τους αυτό θα είναι επιτευχτό. Και οι αντίστοιχοι λαοί πρέπει να πιέσουν σε αυτή την κατεύθυνση τις κυβερνήσεις τους για να γίνει αυτό. Βέβαια, δεν μπορείς να είσαι συνεχώς στη λογική της αντιμετώπισης του προβλήματος, ότι κάνω τις επεμβάσεις, σφαγιάζω λαούς, δημιουργώ εκατομμύρια προσφύγων και το ζήτημα θα τίθεται πάντα πώς οι πρώτες χώρες που υποδοχής ή σχεδόν, ας πούμε, για την χώρα μας ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα δημιουργήσουν τις συνθήκες της περίθαλψής τους. Δεν μπορεί να στεκόμαστε μόνο σε αυτό. Την επόμενη φορά, στην επόμενη επέμβαση, ας πούμε, στο Ιράν ή στην ευρύτερη εκεί περιοχή του Περσικού και της Μέσης Ανατολής, θα μιλάμε για άλλα τόσα εκατομμύρια. Κύριε Στολτίδη, βλέπετε χώρα, κάτι? Σαν χώρα έχουμε συγκεκριμένο χώρο, έχουμε τα νησιά τα οποία θα πληγούν από τον τουρισμό, και έχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες σαν χώρα να υποδεχτούμε ένα χι κόσμο. Δεν μπορούμε να υποδεχτούμε 5 χι. Θα πληγούμε δηλαδή. Υπάρχει ένα όριο. Βεβαίως. Υποδομές γενικώς, έτσι γενικώς λέγοντας, υπάρχουν. Πρέπει να το βρωθούν. Θα πρέπει να γίνει στρατόπεδο όλη η χώρα, Ναι, και πρέπει να δημιουργηθούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις ανθρώπινης διαβίωσης, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που έχουν σφαγιαστεί. Και δεύτερον, να δημιουργηθούν με πίεση όλες αυτές οι διαδικασίες για την γρήγορη επαναπρόθεσή τους. Εδώ καλά δεν έχουμε αστυνομικούς.
οι οποίοι πρέπει να φυλάσσουν τα κέντρα υποδοχής και τις δομές, κύριε Στολιτίδη. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Κάτι θετικό βλέπετε στο νομοσχέδιο? Όχι. Τίποτα, έτσι. Όχι. Όχι, γιατί ακριβώς δεν αγγίζει το αίτιο και βέβαια προς τη λύση του προβλήματος μετά το αίτιο δημιουργεί όλα τα αναχώματα για να μην φτάσει ποτέ στην ανακούφιση, στην προώθησή τους, στην τέλος πάντων μερική λύση του. Γιατί έχετε δίκιο, το πρόβλημα και είναι μεγάλο και ξαναλέμε θα ενταθεί. Άρα με αυτή την έννοια να παίζουν πινκ-πονγκ στις πλάτες των λαών, των προσφύγων, ο ένας να τους φαγιάζει και ο άλλος να τους πνίγει στη θάλασσα και να τους μεταφέρουν πινκ-πονγκ από τη μία χώρα στην άλλη, μόνο και μόνο να το χρησιμοποιούν σαν διαπραγματευτικό χαρτί στην γενικότερη γεωστρατηγική πολιτική και την αντιπαράθεση που έχουν μεταξύ τους οι μεγάλες χώρες, αυτό το πράγμα δεν έχει καθόλου λήξει, μόνο ένταση του προβλήματος. Έχει διόγκωσή του, βαθέματός του και αυτά που θα ζήσουμε το επόμενο διάστημα, αν οι λαοί δεν βάλουν τη σφραγίδα τους σε εξελίξεις σε κάθε χώρα, αποτρέποντας τις κυβερνήσεις τους για λογαριασμό των επιχειρηματικών τους ομίλων να μπαίνουν σε τέτοια παιχνίδια ιμπεριαλιστικά και πολέμους για τη μοιρασιά των αγορών, δεν πρόκειται να υπάρξει όχι μόνο ανακούφιση, ούτε καν τη στοιχειώδης λύση. Ρωτούν κάποιοι ακροατές αν σας ανησυχεί το γεγονός ότι αρκετοί δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του οικονομικού μετανάστη ή του πρόσφυγα. Και φαντάζομαι αναφέρονται σε τζιχαντιστές που ήδη, εντάξει, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, έχουν περάσει στη χώρα. Προφανώς τώρα όλα αυτά τα ζητήματα μπορεί να είναι ανοιχτά. Οι διεθνείς οργανισμοί, τα κράτη, τα δίκαιά τους, τα νομοθετικά, τα ποινικά, έχουν τον μηχανισμό να αποκρούσουν τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά δεν μπορείς να βάζεις έναν άνθρωπο, γιατί κανένας δεν σηκώθηκε να φύγει μέσα από βουνά και λαγκάδια και θάλασσες, να φύγει από το σπίτι του για να πάει τέλος πάντων με έναν άγνωστο προορισμό, έτσι, γιατί δεν είχε τι να κάνει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κανένα διέξοδο, προσπαθούν να βρουν μια αχτίδα φωτός για να ζήσουν. Αυτή είναι η ιστορία και αυτή, όλοι τους, άσχετα από τα χαρακτηριστικά που θέλει να τους δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η αποδοχή της χώρας μας ενός τέτοιου κριτηρίου, δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Και με αυτό το χαρακτηριστικό πρέπει να τους αντιμετωπίσει το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, και βέβαια πάντα στην κατεύση της διόγκωσης ενός αντιμπεριαλιστικού κινήματος, το οποίο θα φράξει τον δρόμο της συμμετοχής της χώρας μας και αντίστοιχα στους άλλους λαούς. Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, γιατί ουσιαστικά οι επόμενες εξελίξεις θα ανοίξουν πολλά ζητήματα πιο γενικευμένων αναμετρήσεων. Ωραία. Γιατί προς τα εκεί πάμε. Ωραία, κύριε Στολτίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή συνέχεια.